Φίλε και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξετε ήδη, καλή ιδέα είναι να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο. Προσπαθούμε στο κανάλι μας να φτάσουμε το ορόσημο των 100.000 συνδρομητών και να αλλάξουμε πίστα. Οπότε αν δεν έχετε πατήσει ήδη εγγραφή, κάντε το. Λοιπόν, θέματάρα. Προσδεθείτε. Προσδεθείτε. Όταν από την αρχή το τρίτο πρόσωπο είναι εκεί, αλλά εμείς κλείνουμε όχι ερμητικά τα μάτια, συνεξαρτητικά τα μάτια. Γράφει μία κυρία. Καλημέρα Θέκλα μου, εδώ και μερικούς μήνες είσαι συντροφιά μου. Παρακολουθώ όλα τα ανεβασμένα βίντεο σου, τα οποία βρίσκω εξαιρετικά και με βοηθούν πολύ. Είμαι μια γυναίκα 61 ετών και αποφάσισα να σου γράψω. Καλώς τη. Στα 19 μου, θαμώνα σε παραλιακό μαγαζί του νησιού... τον γνώρισα μαζί με 4-5 άλλα άτομα που ήμασταν εκεί κάθε μέρα. Τα είχε με μια κοπέλα από την παρέα που είχε έρθει για διακοπές. Αυτή 16 και αυτός 29, δηλαδή 13 χρόνια μικρότερή του. Αυτή 16 και αυτός 29 τεράστια διαφορά ηλικία για εκείνο το ηλικιακό πλαίσιο. Είναι 16 χρόνια, το κορίτσι είναι έφηβος. Είναι στην αρχή της εφηβείας. Είπαμε ότι η εφηβεία για τα κορίτσια ψυχοσυναισθηματικά και εγκεφαλικά διαρκεί μέχρι τα 26 και ο άλλος 29 ετών είναι ενήλικας. Δύο μήνες κράτησε η σχέση τους γιατί αυτή έφυγε. Συνεχίσαμε να κάνουμε υπόλοιπη παρέα, Μέχρι που οι δυο μας κολλήσαμε, δηλαδή σε ένα καφέ, ξέρω εγώ παρελιακό μαγαζί που πηγαίνατε, ήσασταν μια παρέα, το γνώρισες εκεί ενώ είχε σχέση 29 χρονών αυτός με μια κοπέλα 16, εσύ 19, εσύ 10 χρόνια μικροτρίτου, η άλλη 13 χρόνια μικροτρίτου, τελείωσε το καλοκαίρι, έφυγε η κοπέλα και συνεχίσατε να κάνετε υπόλοιπη παρέα μέχρι που οι δυο κολλήσατε. Αυτός μηχανόβιος, ντροπαλό, ευγενικό. Εγώ θα έλεγα ότι η κρυφονάρκησοι, οι ευάλωτοι ναρκησιστές παρουσιάζουν τους ντροπαλοί και ευγενικοί. Αν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει κρυφονάρκησος ή ευάλωτος ναρκησιστής, κάντε search στο YouTube με τη λέξη κρυφονάρκησος και το όνομα μου δίπλα και θα σας βγάλει όσα βίντεο έχω τα οποία έχω στον τίτλο ή στην περιγραφή τη λέξη κρυφονάρκησος. Εγώ αρκετά ελκυστική και όπως έλεγαν τότε η φαντασίωση του κάθε αρσενικού. Αλλά δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Προφανώς. Δεν ήξερε την αξία σου. Δεν είχες αυτοεκτίμηση. Όταν έλεγαν οι άλλοι τότε το εσύ η φαντασίωση του κάθε αρσενικού, η επιλογή που θα έπρεπε να κάνεις για σένα θα ήταν τουλάχιστον κάποιο ο οποίο ξέρεις ότι είναι οκ. Okay. Όχι ότι μπροστά σου τα είχε με μια κοπελίτσα ανήλικη, ενώ αυτός ήταν ενήλικος. Στην αρχή χαλαρά, μετά δεθήκαμε αρκετά, μέναμε μαζί τα βράδια σε μια καρσονιέρα, πολύ προχωρημένο για την τότε εποχή σε μια επαρχιακή κοινωνία. Κάποια στιγμή, μετά από δύο μήνες, σε εκλογέ, ήρθε στο νησί η άλλη και ενώ τον περίμενα όλη νύχτα, αφού ήρθε μου είπε ότι ήταν μαζί της όλη νύχτα μέχρι που τους έκαναν το πρωί τσακωτούς. Εκεί τον χωρίζεις. Εκεί τον στέλνεις να πάει από εδώ και πέρα. Εκεί. Ενώ στα δύο μήνες μαζί και συγκατοικούσατε σε μια καρσονιέρα, έρχεται το κορίτσι να ψηφίσει. Μάλλον η οικογένεια της να ψηφίζει, γιατί αυτή δεν ψήφιζε στα 16 ή στα 17 που μπορεί να έφτασε μέχρι τότε. Και σου το λέει ξεκάθαρο ότι πέρασε το βράδυ με την πρωί του. Και εσύ τον κρατά. Πού είναι το άλλο. Ξεκάθαρα. Εκεί κατάλαβα ότι πόνεσα, αλλά έδωσα περισσότερο βάση στο ότι αφού αυτή ήταν ανήλικη, αν ήθελαν, θα τον ανάγκαζαν να την παντρευτεί, ενώ αυτός δεν ήθελε. Αυτή έφυγε και το θέμα έληξε εκεί. Τι λες κόρη, τι λες κόρη. Εκεί κατάλαβα ότι πόνεσα. Εννοείται ότι πόνεσε όταν έμαθε ότι σε απάντησε. Αλλά έδωσε περισσότερο βάση στο ότι αφού αυτή ήταν ανήλικη, αν ήθελαν, θα τον ανάγκαζαν να την παντρευτεί, αν αυτό δεν ήθελε. Δηλαδή, επειδή δεν ήθελε να την παντρευτεί, το γεγονό ότι σε κατακεράτωσε δεν έπαιξε ρόλο. Δεν ήθελε να την παντρευτεί, οπότε δεν εντάξει, με κεράτωσε. Σα είπα, προσδεθείτε. Α, αυτή έφυγε και το θέμα έλεξε εκεί. Από τη συνεξάρτηση σου έλεξε το θέμα εκεί. Ήμασταν ερωτευμένοι παντού μαζί. Εσύ ήσουν ερωτευμένοι. Αυτό δεν ξέρω τι ήταν, αλλά εσύ ήσουν ερωτευμένοι. Κολλημένοι. Συνεξαρτημένοι. Ήμασταν ερωτευμένοι παντού μαζί. Μήνε πέρναγαν και εμεί απολαμβάναμε τον έρωτά μα. αφού έλειπε η, άλλη εγκόμενα και δεν ήταν στο νησί, περνούσε μαζί σου το, τα ερωτικά του, τα σεξουαλικά του. Για σένα ήταν έρωτα, γι' αυτό ήταν περνάω. Γιατί αν ήταν όντω ερωτευμένο μαζί σου και ήταν και στοιχείο, δεν θα σε απατούσε. Δεν θα σε απατούσε. Πήγαμε μετά από εννιά μήνες διακοπές και εκεί έμεινα έγκυος. Του το ανακοίνωσα και χωρίς να τον πιέσω αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Συγχαρητήρια που δεν τον πίεσες. Συγχαρητήρια. Κόρη, 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 Πόσες υποχωρήσεις εμείς κάνουμε και πόσο ευγενικές είμαστε απέναντι σε μαλάκες, σε τέρατα, σε κοπάνους. Να, να νιώθεις καλά για τον εαυτό σου ότι δεν τον πίεσες να παντρευτείτε. Τι, ή ή, ή εσείς σου καλό κορίτσι και δεν τον πίεσες να παντρευτείτε. Ή είναι απόδειξη ότι σε αγαπάει ότι σε παντρεύτηκε μετά που σε άφησε αυτός ο ίδιος έγκυο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς μεγαλώνει αυτή η ηλίθια κοινωνία της γυναίκης. Και πώς σίγουρα 30 και 40 χρόνια πριν της μεγάλωνε ακόμη πιο ηλίθιωδός. Για το ότι αποκτάς αξία μα θέλει ένας άνδρας να έχει σχέση μαζί σου, αποκτάς αξία μα θέλει ένας άνδρας να σε παντρευτεί. Αποκτάς αξία. αφού ετοιμαζόμασταν να παντρευτούμε εκείνο το καλοκαίρι, εγώ πέντε μηνών έγκυο, μου είπε ότι είχε έρθει η άλλη. Πήγαινε στο σπίτι του, τη άνοιγε η μάνα του, του έλεγε διάφορο ότι τον αγαπούσε και που ξέρει ότι το παιδί είναι δικό σου και άλλα πολλά. Πέρασε κι αυτό. Α, δηλαδή, ερχόταν αυτό και σου έλεγε ότι είχε συναντήσει μαζί τη, στι οποίε συναντήσει η άλλη του έλεγε που ξέρει ότι το παιδί είναι δικό σου και εγώ σε αγαπάω. Και φαντάζομαι το έκαναν κιόλα. Ξεκάθαρα. Πέρασε κι αυτό. Άλλο ένα. Άλλη μια μαλακία περνάει απαρατηρητή. Άλλη. Παντρευτήκαμε εγώ 7 μηνών τότε. Πέρασαν τα χρόνια, κάναμε δύο αξιαγάπητα παιδιά. Ζούσαμε ευτυχισμένοι παρά τα οικονομικά προβλήματα μας, καλά όλα. Απορώ πως ζούσες ευτυχισμένοι με αυτόν τον άνθρωπο. Ζούσες ευτυχισμένοι ή μέσα στον κόσμο, στον κόσμο σου. στη φαντασίωσή σου. Ήσουνα σε μια εγκεφαλική ομίχλη. Πώ μπορεί να ζει ευτυχισμένη με έναν άνθρωπο που σε απάντησε τόσε φορέ εν γνώση σου. Ζούσαμε ευτυχισμένοι παρά τα οικονομικά προβλήματα μα, καλά όλα. Δεν το μόνο σας πρόβλημα είναι τα οικονομικά. Ό, όχι ότι είχε το. να μην το χαρακτηρίσω με στο σπίτι. Ένιωθα πολύ τυχερή. Παντύχερη. Παντύχερη, δεν μπορώ ήσουν τυχερή να έχει έτσι άντρα. Ένιωθα πολύ τυχερή. Είχα έναν καλό σύζυγο, τα λεφτά όλα στο σπίτι. Δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έβγαινε ποτέ μόνο του παρά μόνο για να πάει να παίξει μπάλα και έναν καφέ τα πρωινά όταν δεν δούλευε. Τον τέλειο άντρα είχε. Ναι, φυσικά. Είναι πολύ καλό σύζυγο αυτό. Πόσα λεφτά βγάζει, τα λίγα που έβγαζε προφανώ. Τα έδινε όλα στο σπίτι, δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έβγαινε μόνο του. Μια χαρά. Ό,τι είχε απαντήσει Ξεκάθαρα και τα κέρατα σου είχαν μοιάσει Κάιρο. Οι κεραίε, τα κέρατα σου είχαν μοιάσει Κάιρο. Ε, κανένα πρόβλημα. Όχι, είναι καλό. Εγώ λάθο μου. Έλα, ε, 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 ευτυχώ που καταλαβαίνει και ένα λάθο που έκανε. Σαν δραστήρια που ήμουν, είχα αναλάβει τα πάντα. Ε, Βεβαίω, ανέλαβε τα πάντα και αυτό πήγαινε το πρωί να πει καφέ. Και εσύ σου είναι ευχαριστημένη πω τα ελάχιστα χρήματα που έβγαζε τα έδινε στο σπίτι και πήγαινε απλώ να πει καφέ και να παίξει ποδόσφαιρο. Εγώ λάθος μου, σαν δραστήρια που ήμουν και σαν συνεξαρτόμενοι που ήσουν, είχα να λάβει τα πάντα, μεγάλωσαν τα παιδιά, μεγαλώσανε τα έξοδα, βγήκα στη δουλειά, καθαρισμοί σε σπίτια, μαγαζιά, λάντες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μάλιστα, εσύ να δουλεύεις για το μεροκάματο, να καθαρίζεις σπίτια, να πλένεις πιάτα σε εστιατόρια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πριν ζητήσουν όλοι κάτι το είχαν και εγώ έτρεχα για τα πάντα. Να Η συνεξάρτηση σε όλο τη το μεγαλείο. Ήμουν ολιγαρχή. Είμαι σίγουρη ότι δεν αγοράζε τίποτα για σένα και δεν πρόσεχε καθόλου τον εαυτό σου. Ήμουν τυχερή. Πόσο τυχερή να Ακόρη. Λάκι, έλα, πάρε τι καμπάνε γιατί θα βαράω συνέχεια τώρα. Πού είσαι λάκι, πάρτε. Είναι κάτω από το γραφείο, Λάκι. Πάρε τι καμπάνε, Λάκι, γιατί θα τι χτυπάω συνέχεια και θα ζαλίσω τον κόσμο. Ο γάμο είναι λαχείο, έλεγα και μου έκατσε το πρώτο νούμερο. Θα σου, πω... σου έλεγα τι σου κάτσε. Μπορεί με τα χρόνια να φεύγει ο έρωτα, μα μένει αληθινή αγάπη, έλεγα. Ούτε έρωτα υπήρξε ποτέ από την πλευρά του, ούτε αληθινή αγάπη. Εκείνο καλό οικογενειάρχη, σεβαστό στην κοινωνία μα, ευθυνόφοβος, απεσιόδοξο, λιγομίλητο, όχι εκδηλωτικό. Μα τον ήξερα, έτσι ήταν. Εγώ συμπλήρωνα ότι έλεπε. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι ευθυνόφοβος, απεσιόδοξος, λιγομίλητος και όχι εκδηλωτικός, δηλαδή είναι σαν, το, σαν τη Μεγάλη Παρασκευή με στο σπίτι, να είναι καλός οικογενειάρχης. Το να είναι σεβαστό στην κοινωνία το καταλαβαίνω, γιατί η κοινωνία σέβεται ό,τι να είναι. Η κοινωνία σέβεται ό,τι να είναι. Σέβεται του τύπου, δεν σέβεται την ουσία. Αλλά το πώ εσύ να λες ότι είναι καλό οικογενειάρχη, κάποιο που είναι ευθυνόφοβο, που δεν αναλαμβάνει ευθύνε, φοβάται τι ευθύνε, που είναι απεσιόδοξο, λιγολίμιλητο και μη εκδηλωτικό, για να σου πω, ρε παιδί μου, ένα κούτσουρο μέσα στο σπίτι. Το καταλαβαίνει. ε, τώρα φαντάζω. Λουλούδια σε γιορτή, τι είναι αυτό. Δώρα, έχεις όλα τα λεφτά, ό,τι θες μπορείς να το πάρεις, έλεγε. Μάλιστα, ούτε λουλούδια σε γιορτή, ούτε δώρα. Τι καλός οικογενειάρχης, τι καλός. <laughs> Καταπληκτικός. Πηγαίναμε κάθε χρόνο διακοπέ χωρί τα παιδιά. Κάναμε μπάνια στη θάλασσα... Χειμώνα, καλοκαίρι και εκεί στην παραλία δεν με άφηνε σε ησυχία. Αγάπη μου, άνθρωπο μπορεί να είναι και σεξουμανή. Οπότε, ένα που είναι σεξουμανή ή ένα που είναι θυσμένο στο σεξ, ένα άνδρα που του αρέσει πάρα πολύ το σεξ, παρόλο που δεν αγαπάει τη γυναίκα του και την απατάει, άμα η μόνη σεξουαλική πηγή που έχει δίπλα του είναι η γυναίκα του, δεν θα την αφήνει σε ησυχία στην παραλία. Τον θαύμαζα. Τι θαύμαζε, κόρη, τι θαύμαζε. Τι θαύμαζες. Τον σεβόμουν. Τι σεβόσουνα. Τον αγαπούσα παρόλα τα ψίχουλα που έπαιρνα. Δεν ότι κάνω κι εγώ συνειρμούς για παρόμοιες αγάπες που έχω βιώσει στο παρελθόν, για παρόμοιες υπεραναπληρώσεις άχρηστων συντρόφων τους οποίους παρουσίαζα στον εαυτό μου και στους άλλους ως καλούς συντρόφους. Τα παιδιά μου το θαύμαζαν Απορώ ότι είχαν να θαυμάσουν τα παιδιά σου. Εσύ, τους, το... παρουσίαζες τα παιδιά σου τον α, αξόρτωτο, τον μεσοδότη, τον μεσοβέζικο τύπο θαυμαστό. Είχαμε την τέλεια οικογένεια, ο τέλειο είναι. Καθώς και όλη η κοινωνία του νησιού μας είχαν πρώτη οικογένεια, μας θαύμαζαν, μας ζήλευαν. Πραγματικά, σας είπα, η κοινωνία θαυμάζει ό,τι θέλει ανεβάζει πάνω στο pedestal, ανεβάζει πάνω στο βάθρο ό,τι θέλει και ό,τι να είναι. Τελικά είναι πολύ κακό κριτή η κοινωνία γιατί το τι είναι αξιοζήλευτο και αξιοθαύμαστο. Πραγματικά. Πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Ότι η Αγία Ελληνική Οικογένεια, η Κυπριακή και η Ελληνική Κοινωνία θεωρούν αξιοθαύμαστου, αξιοζήλευτου και σπουδαίου ψεύτικου ανθρώπου και κύβδηλου και μορφώματα προβληματικά. Οικογένειε που δεν είναι υγιεί, τι οποίε θεωρούν. Oh, τι καλή οικογένεια! Φοβερή οικογένεια! Τρο... Τρομερή. Αποκτήσαμε και ένα εγγόνι που το μεγαλώσαμε εμεί, αφού η κόρη δούλευε. Παππού και εγγονό ήταν κολλημένοι ο ένα τον άλλον. Ένα καμπανάκι. Α, τώρα έρθει το καμπανάκι, Ας δούμε τώρα το πρώτο κατά τη γνώμη της κοπέλας καμπανάκι Γιατί από την πρώτη στιγμή βαρούσαν τα καμπανάκια Με το που το γνώρισε τον 29χρονο που τα είχε με την 16 χρονη Πριν τέσσερα χρόνια μου είπε ότι ήρθε Την είδε, μιλήσανε Αφού του είπε ότι χώρισε έχει ένα παιδί Και τώρα είναι με ένα πιτσιρικά και περνάει πολύ καλά Εσύ με την ίδια γυναίκα εσύ ακόμα το ρώτησε Δεύτερο καμπανάκι για σένα δεύτερο, για μας είναι εκατοστό. Το 2019 ανακάλυψα ότι μιλάει μαζί της στο τηλέφωνο και με μηνύματα. Θύμωσα, φώναξα. Τρίτο καμπανακί, για σένα τρίτο, για μας εκατοστό τρίτο. Οι επαφές από εκεί που δεν με άφηνε σε ησυχία στην παραλία... Στην παραλία μας ανύπαρκτες Δεν μπορώ έλεγε 68 χρονών Έλεγα είναι οκ okay. ναι, Ξαφνικά δεν μπορεί Οκ okay. Τέταρτο καμπανάκι. Εκατοστό τέταρτο για μα, ή χιλιοστό τέταρτο, για σένα τέταρτο. Το 2020 έφυγε ξαφνικά για 9 μέρε, χωρί αιτία, αυτό που δεν πήγαινε ούτε για κατούριμα μόνο. Γύρισε, τον ρώτησα που ήταν, δεν απάντησε. Εγώ του έδειξα ότι είχα ανακαλύψει από τραπεζικέ αποδείξει κλπ. Πήγε και τη βρήκε. Πήγε και τη βρήκε, είπα, παραδέχτηκε, μα δεν είπε τίποτα άλλο. Και εσύ τον κράτησε. Πέμπτο καμπανάκι. Έδειξε μετανιωμένο σκεπτικό. Μάνα μου, ρε, ήταν μετανιωμένο. Κόρη ξύπνα. Κόρε ξυπνήστε. Κόρε να ξυπνήσουμε. Και κούρι. Γιατί έχει και άντρε που τα χάφτουν αυτά. Από γυναίκε που κάνουν αντίστοιχα. Εννιά μέρε ήταν, λέω στον εαυτό μου. Δεν πετά έτσι 38 χρόνια γάμο. Είναι βέβαια. Ήταν και ένα τέλειο γάμο, ένα αξιοθαύμαστο γάμο. Για εννιά μέρε πήγε και πηδιώτα με την άλλη. Δεν πετά όμω 38 χρόνια γάμο. Η αξιοπρέπεια από το παράθυρο, από την αρχή πετάχτηκε. Αποφάσισα να κάνουμε μια νέα αρχή και το δέχθηκε. wow, δέχθηκε να κάνετε την αρχή. Δεν μπορώ, μόνοι, δεν μπορώ. Συγγνώμη, δεν σε Ιρωνεύομαι, δεν σε κοροϊδεύω. και κοροϊδεύω αυτό το συνεξαρτητικό σκεπτικό που μα έχουν φυτέψει σαν άλλο software, σαν άλλο λογισμικό στον εγκέφαλό μα και παλαβώνουμε από μα. Πήγαμε διακοπέ και εκεί τον πήρε τηλέφωνο αυτή. Τη μίλησα και έμαθα πράγματα και θαύματα από το στόμα τη. Ότι ήταν μαζί 8 μήνε, ότι μαζί έφυγα στι 9 μέρε, ότι αυτή ξέρει τα πάντα για μένα, πώ το κάνω, τι κάνω, που έχουμε κρυμμένα τα λεφτά μα και πολλά πολλά άλλα. Έμεινα αλάτι. Επιτέλου ήρθε η ώρα να μείνει και εσύ αλάτι. Και δεν ήσουν η γυναίκα του Λότ, ήσουν η γυναίκα του Μαλακότ. Και αφού τα καμπανάκια γίναν καμπάνες της Αναστάσεως, εμπορώ. Λάκη <Λάκι> είπα, πάρε τα καμπανάκια είπα. Πάμε άλλη μία. Δεν σου βαρολογείς ότι τον πήρες πίσω μετά από αυτό. Πέρασε πολύ καιρό να το ξεπεράσω, ξεχάσω, ενώ εκείνο έδειχνε, έδειχνε η έμφαση το έδειχνε. Μετανιωμένο, στεναχωρημένο για αυτό που έκανε, δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε, δεν σημαίνει ότι μετάνιωσε επειδή δεν μίλαγε. Το μόνο που έλεγε, πώ θα ζήσουμε από εδώ και πέρα, μου το κοπανασμά μου τον κακομοίρη, είχε πρόβλημα. Του κοπανούσε ό,τι σε είχε απαντήσει επανειλημμένο και τα κέρατα σου έπιαναν γκάιρο. Και δεν μίλαγα και ζήταγα μια αγκαλιά που κι αυτή δεν ερχόταν. Μάλιστα. Το τέλος. Μετά από ένα χρόνο το 2021 είδα μια στο νησί και με κοίταγε επίμονα. Όπου πήγαινα ήταν απέναντί μου για αρκετή ώρα. Εγώ είχα να τη δω 38 χρόνια. Αυτό ήταν. Την άλλη μέρα, α, δηλαδή ήρθε η κομμένα στο νησί. Την άλλη μέρα μετά από πολλή πίεση παραδέχτηκε ότι ήταν μαζί άλλους 6 μήνες. Όταν το ρώτησα αν στο έκανα εγώ αυτό τι θα έκανες θα, είχες, θα είχε φύγει από την πρώτη ώρα μου είπε. Τον έδιωξα. Επιτέλου! Λάκι, έδιωξε τον Λάκι, Λάκι, επιτέλου έδιωξε τον Λάκι. Τον έδιωξε. Επιτέλου, Λάκι, βγει Αναστάσου, Λάκι και τον έδιωξε. Τον έδιωξε, Λάκι, τον έδιωξε. Επιτέλου τον έδιωξε. Μετά από 38 χρόνια, επιτέλου τον έδιωξε. Επιτέλου. Επιτέλου. Ah, Οι πάντε στο νησί έμειναν άφωνοι μετά το χωρισμό. Ναι, πάντα μετά τα εγκλήματα, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν το περίμενε κανεί από αυτό το καλό παιδί, είπαν από μένα ίσω. Ακαλά, καλά, καλά. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι, είχε μία. Δεν λέμε ονόματα, δεν λέμε υπολείψει, δεν θίγουμε την οποία αντιχώρησε τη ο άνδρας της, ο οποίος άνδρας της ήταν ένας εκμεταλλευτής, ένας παλιό χαρακτήρα, ένας ευάλωτος ναρκισιστής, ο οποίος της είχε κάνει τον gas lighting του αιώνα, ο οποίος τη χώρισε και είχε οικονομικές απαιτήσει μετά και μετά στα κοινωνικά δίχτυα έγραφε ο κόσμο όλος πω, πω ήταν μια σκύλα. Ήταν μια σκύλα, δεν περιμέναμε να τη χωρίσει αυτός, περιμέναμε να τον χωρίσει αυτή η σκύλα. Ναι, είπαμε. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψει δεν θίγουμε, παρακάτω. Είμαι μόνη μετά από 38 χρόνια γάμου, κοντεύουν δύο χρόνια, μένω μακριά από όλου και από όλα, σε άλλη πόλη μακριά από παιδιά από εγκόνια. Ένα θέλω να σου πω, ένα μήνα πριν το διώξω, είχαμε πάει με την κόρη, εγώ και εκείνη η Αθήνα, για να γεννήσει Το δεύτερο εγγόνι, αυτό χωρί να το ξέρω, το γιόρταζα με την άλλη. Μάλιστα. Έχω άρνηση για όλου και για όλα. Είπα ότι έδωσε σε όλου και τώρα θα κοιτάξει τον εαυτό σου. Καλά κάνει. Κάθομαι σε ακούω, δουλεύω με τον εαυτό μου και έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολλά που δεν έβλεπαν. Μπράβο, αγαπητή μου. Μέσα σε τρία χρόνια έζησα τρει θανάτου. πριν τρία χρόνια και ενώ αυτό χωρί να το ξέρω ήταν παράλληλα μαζί τη 8 μήνε μετά από μεγάλο αγώνα σε νοσοκομεία κλπ. Έχασα τον πατέρα μου. Μετά έχασα τον άνθρωπο που είχα σαν Θεό, θάνατο για μένα. Εννοεί που έχασε τον Μαλάκα. Καλό θάνατο. Αυτό ο θάνατο είναι πάρα πολύ καλό. Το γεγονό ότι χώρισε δηλαδή. Ένα χρόνο μετά χάνω και τη μανούλα μου που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ, δεν είχε καράβι να πάω. Στο τώρα μετά από πολύ αυτοκριτική συνειδητοποιώ ότι ήμουν σε ένα γάμο ολιγαρχής με έναν άνθρωπο άβουλο που στην, ουσία, που στην, ουσία, ποτέ δεν μου έδωσε αυτά που άξιζα και εγώ απλόχερα έδινα. Δεν είδε ποτέ τις ανάγκες μου ούτε σαν άνθρωπο ούτε σαν γυναίκα πάντα οι δικές του ανάγκες. Νάρκισος, νάρκισος, νάρκισος. Πάντα ήταν θεατής σε όλα, εφηβεία των παιδιών, σε γέννες, σε δικά μου θέματα. Έχω 15 χρόνια αυτοάνωσο και έτρεχα μόνη κάθε 6 μήνε στην Αθήνα. Πώ το απέχτησε, κόρη μου, άρα για το αυτοάνωσο. Μήπω από αυτόν τον τέλειο άντρα. Συνειδητοποιώ, δεν είμαι εγωίστρια, ότι εγώ τον έκανα σεβαστό στην τοπική κοινωνία. Βεβαίω, εσύ τον έκανε σεβαστό. Εγώ τον έκανα θαυμαστό πατέρα στα παιδιά του. Εγώ τον έκανα καλό οικογενειάρχη. Εγώ τον έκανα 16 χρόνια συνταξιούχο για να χαίρεται μαζί τη. Αυτό που άξιζε η οικογένειά μα μετά από τόσε θερήσει. Εσύ τον έκανε, ναι. Εσύ τον έκανε γιατί επένδυσε στην ενέργειά σου, επένδυσε στην εργατικότητά σου, επένδυσε τα πάντα πάνω σε έναν άχρηστο, ο οποίο το απέδειξε από την αρχή: πω ήταν άχρηστο από του πρώτου δύο μήνε. Δούλευα μαύρα τόσα χρόνια και τώρα δεν έχω τίποτα. Ασφαλισμένη πάνω του, που αν αποφασίσει διαζύγιο θα έχω θέμα μετά τη υγεία μου. Έκλαψα τελείω τα βράδια, πόνεσα, μα είμαι δυνατή. Αποφάσισα με το νέο έτο να μαζέψω τα κομμάτια μου και να προχωρήσω μπροστά γιατί είμαι άξια και μου αξίζει το καλύτερο. Ποτέ πια εκτόσει. Ή όλα ή τίποτα. Μαζί σου. Αγάπη μου, μαζί σου. Συγγνώμη για το Σεντόνι, δεν θα μπορούσα ποτέ να στα γράψω σε 10 γραμμέ. Ελπίζω να διαβάσει την ιστορία μου και να μου απαντήσει. Δεν ξέρω τι τίτλο να βάλω. Έβαλα εγώ. Έβαλα εγώ. Σε ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μα όλων που σε έχουμε ανάγκη να έχει πάντα ό,τι καλύτερο. Σ' αγαπώ πολύ. Μέσα σε όλα αυτά, στο τώρα, έζησα και ένα όμορφο γκόστινγκ. Άλλο πόνο ψυχή, αλλά δεν είναι η στιγμή να σου το πω και αυτό. Κάποια άλλη ώρα. Για τον γκόστινγκ έχουμε κάνει βίντεο. Λοιπόν. Σου είπα, έβαλα εγώ τον τίτλο. Όταν από την αρχή το, τρο, το τρίτο πρόσωπο είναι εκεί, αλλά εμεί κλείνουμε συνεξαρτητικά τα μάτια. Η όλα ή τίποτα. Η όλα ή τίποτα. Δεν κλείνουμε καθόλου τα μάτια μα. Δεν αγνοούμε Τίποτα. Δεν βάζουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Όλα τα εξετάζουμε και όλα τα βλέπουμε. Έτσι πρέπει. Χαίρομαι πάρα πολύ που η φίλη επιτέλους ξύπνησε, έστω και τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ψυχοεκπαιδεύεται. Αν τα καταφέρει να ψυχοθεραπευτεί και όλας θα χαρώ ακόμη περισσότερο... και θα ωφεληθεί και αυτή η ίδια ακόμη περισσότερο... Στην αρχική σελίδα, στην ιστοσελίδα μου theklapetridon.com υπάρχει ένα άρθρο στο οποίο έχουμε σημειώσει όλες τις δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και Ελλάδα που έχετε βρει και μου έχετε στείλει. Μπορεί η φίλη να πάει εκεί να, να δει ποια δομή είναι στο δήμο της, στην περιοχή της που ζει. Καλή δύναμη. Δεν είσαι μόνη σου. Είμαστε πολλές χαζές, συνεξαρτώμενες, οι οποίες παλαβώσαμε λόγω συνεξάρτησης. Και επίση. Ε, υπάρχουν και άνδρες συνεξαρτώμενοι, οι οποίοι ανέχονται τα πάντα από γυναίκες να αλλά η πλειονότητα των συνεξαρτώμενων είναι οι γυναίκες. Και λόγω κοινωνίας, και λόγω νοοτροπίας, και λόγω πατριαρχίας, και λόγω μισογενισμού, λόγω κοινωνικών στερεοτύπων και ούτω καθεξής. Πάντα, πάντα πάντα με ενοχλούσε απίστευτα η ρίση πίσω από έναν πετυχημένο άντρα βρίσκεται μια γυναίκα. Με ενοχλούσε απίστευτα. Αυτή η γυναίκα να μην βρίσκεται πίσω από κανέναν άντρα. Να δώσει τις δικές της δυνάμεις για να εξελίξει τον εαυτό της, τα παιδιά της αν έχει, αλλά να μην στείνει κανένα ανδρίκελο. Να μην στείνει κανένα, πώς το λένε αυτό που scarecrow, πώς το λένε αυτό που, που βάζουν για να τρομάξουν τα, τα πουλιά από τις, από τις φυτίες, πώς το λένε ρε παιδιά, scarecrow είναι στα αγγλικά, θα το βρω, θα το βρω και θα σας το πω. Έχω καταντήσει να, να θυμάμαι στα ελληνικά. Κανένα σκιάχτρο κανένα σκιάχτρο. Να μην στείνει κανένα σκιάχτρο. Να μην στείνει κανένα σκιάχτρο. Κανένα να μην στείνει. Τον εαυτό τη να στείνει. Και αν βρεθεί άντρα δυνατό, ολόκληρο, εφόσον η γυναίκα αυτή είναι ετεροφιλόφιλη, εννοείται, ο οποίο να είναι άξιο σεβασμού και θα από μόνο του, καλός. Πάρα πολύ ωραία. Και να ζήσουν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Όμω όχι. Λέμε όχι στην αυτοκοροϊδία. Λέμε όχι στο self-gaslighting, στο να κάνουμε οι ίδιοι gaslighting στον εαυτό μας, στο να βγάζουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας τερλό. Μας το εύχομαι.